κυβέρνηση, αντί να ασχολείται με τα κύρια που απασχολούν σήμερα τους φοιτητές, τη χρόνια υποχρηματοδότηση, τις ελλείψεις σε καθηγητές, τις άθλιες υποδομές στα πανεπιστήμια, τη τραγική κατάσταση στις εστίες, το γεγονός ότι σε πάρα πολλές λέσχες συνεχίζεται η προσπάθεια να επιβληθεί αντίτιμο. Απέναντι σε όλη αυτή την προσπάθεια, λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και δεν θα αποδεχτούμε την τρομοκρατία. Καλούμε από αυτό το βήμα όλο το λαό, όλους τους εργαζόμενους, κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, κάθε μαθητή να συμμετέχει στον αγώνα μας, να στηρίξει τον αγώνα μας και έμπρακτα, να συμμετέχει και την Πέμπτη στο μεγάλο φοιτητικό, μαθητικό, εκπαιδευτικό συλλαλητήριο, όπου στον δρόμο όλοι μαζί, όλος ο εργαζόμενος λαός που ενδιαφέρεται κιόλας για το μέλλον των παιδιών του, το που θα σπουδάσουν. Να φωνάξουμε όλοι μαζί ότι παλεύουμε για δημόσιες και δωρεάν σπουδές και όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.